Γεια σας, παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Θα τα πούμε για ένα προϊόν που η πλειονότητα των ανθρώπων αγαπάει, λατρεύει πραγματικά, το καταναλώνει καθημερινά και δεν είναι άλλο από τον καφέ. Ο καφές έχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως το προϊόν με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μετά το πετρέλαιο, παρακαλώ. Σκεφτείτε το λίγο. Ναι, ο καφές είναι μία από τις απολαύσεις της ζωής, θα λέγαμε, και ειδικά στην Ελλάδα που ο καφές και οι Έλληνες τώρα πάμε μαζί. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσα μαγαζιά που πουλάνε καφέ, ενώ γενικά έχει καταλήξει να είναι και η ερωτελεστία. Είναι πλέον δηλαδή στην κουλτούρα μας, δεν είναι απλά ένα προϊόν που καταναλώνουμε. Το καταναλώνουμε για να ξυπνήσουμε, για να κάνουμε κάτι με τους φίλους ή τις φίλες μας, το καταναλώνουμε στη βόλτα μας. Έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας ο καφές. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας, υπάρχει και χρήμα εκεί. Και ακριβώς επίσης επειδή εδώ τα λέμε για οικονομικά, ο κλάδος του καφέ είναι ένας κλάδος που εάν κάποιος ή κάποια πετύχει, έχει πολλά περιθώρια κέρδους. Για να πετύχει όμως, όπως και σε κάθε πράγμα, δεν πρέπει απλά να πουλάει ένα προϊόν, αλλά ένα εξαιρετικό προϊόν και μια εμπειρία. Ας τα δούμε λοιπόν όλα αυτά λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω, ειδικά αν θέλουμε είτε να ανοίξουμε το δικό μας καφέ, και αυτό όντως να πετύχει και να μην κλείσει σε ένα χρόνο, είτε αν θέλουμε εμείς προσωπικά να πίνουμε έναν καφέ που λατρεύουμε, γιατί πλέον μπορούμε να το κάνουμε και με αυτό το βίντεο θα δείξουμε ακριβώς πώς, για να μας βγαίνει και πολύ πιο οικονομικά, να μας κάνει οικονομία, να μας σώζει χρήματα, αλλά κυρίως να πίνουμε έναν εκπληκτικό καφέ που δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα εκεί έξω. Ακόμη, ελπίζουμε αυτό να αλλάξει σύντομα. Είτε αν θέλουμε να πουλάμε τον δικό μας καφέ, ακόμα και αν δεν θέλουμε απαραίτητα να ανοίξουμε κάποιο φυσικό κατάστημα. Υπάρχουν λύσεις και για τα τρία πράγματα στο σημερινό βίντεο για το πώς να βγάλουμε κι εμείς χρήματα από τον καφέ. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό του σημερινού βίντεο που είναι η Scarlet's Coffee. Είναι από τις πιο γνωστές και σοβαρές επιχειρήσεις στον χώρο του καφέ και ειδικεύεται τόσο στην εισαγωγή όσο και στην επεξεργασία του καφέ τα τελευταία 50 χρόνια. Εννοείται ότι από το site της εταιρείας, το οποίο έχω αφήσει και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αλλά και στο pin comment, μπορούμε να προμηθευτούμε τις καλύτερες ποικιλίες καφέ, τόσο αν είμαστε ιδιώτες όσο και αν είμαστε επαγγελματίες. Ενώ αυτό που μου άρεσε εμένα προσωπικά και συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε τον δικό μας καφέ. Με τις γεύσεις μας, τις νότες μας, το χρώμα μας. Και να τον απολαμβάνουμε ή να τον πουλάμε κιόλας. Ακραίο! Κι όμως πλέον γίνεται, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να φτιάχνουμε τις κάλτσες μας ζευγάρια και για να πίνουμε κακό καφέ. Σκεφτείτε, όχι σκεφτείτε. Στην αρχή τους είχα πει όχι στη συνεργασία αυτή, επειδή εγώ δεν πίνω καφέ. Και τελικά στα 35 μου ξεκινάω να πίνω καφέ, γιατί τον φτιάχνω εγώ για μένα όπως θέλω. Είναι αρκετά ελαφρύς, ακριβώς για να μην με τσιτώνει παραπάνω από όσο θέλω, αλλά έχει και τη γεύση ακριβώς που θέλω. Για να μην πολυλογώ όμως και να περάσουμε στο πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τον καφέ ή να σώσουμε χρήματα από τον καφέ που πίνουμε, προχωράω παρακάτω. Μια που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό βίντεο με μία αναφορά στο πολύτιμο αυτό προϊόν, με κάποια δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταλάβουμε λίγο τον χώρο και την αγορά στην οποία πάμε να μπούμε. Κοινώς, ας δουλειάσουμε. Η παγκόσμια αγορά καφέ το 2023 είχε τζίρο αξίας 495,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έρευνες δείχνουν ότι το ποσό αυτό αναμένεται να αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι το 2025, τουλάχιστον 4% το χρόνο, και η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή καφέ στον κόσμο είναι η Βραζιλία. Όπως βλέπουμε λοιπόν, παιδιά, η αγορά του καφέ είναι μια τεράστια αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου ο καφές καταναλώνεται καθημερινά, άρα βγάζει κέρδος στους ανθρώπους που τον εμπορεύονται επίσης καθημερινά, και στην Ελλάδα μάλιστα έχει πολύ μεγάλο τζίρο και καθημερινή κατανάλωση πολύ μεγάλη, αναλογικά με βάση τον πληθυσμό μας ως χώρα. Πιο συγκεκριμένα, ο τζίρος του καφέ στην Ελλάδα σε κατανάλωση εντός και εκτός σπιτιού το 23 ήταν στα 4 δις ευρώ το χρόνο, με περίπου τα 3,5 από αυτά να είναι σε καταστήματα εστίασης και take away. Παιδιά, χωρίς να θέλω να πω κάτι, ο κρατικός προϋπολογισμός για την παιδεία το 23 ήταν 6 δις, κάτι της παραπάνω από τον τζίρο του καφέ. Σύμφωνα με έρευνα, περίπου 8 στους 10 καταναλώνουν καφέ, με το 84% από αυτούς μάλιστα σε καθημερινή βάση, ακόμα και περισσότερους από ένα. Η Ελλάδα, μάλιστα, στη λίστα κατανάλωσης κιλών καφέ ανά άτομο, βρίσκεται αρκετά υψηλά στη λίστα. Τώρα, αν κάτσουμε και σκεφτούμε όλα αυτά και αναλύσουμε τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε πως ο χώρος της πώλησης του καφέ επαγγελματικά μπορεί να παρουσιάσει σοβαρά κέρδη. Και αν κρίνουμε φυσικά και από το πλήθος μαγαζιών καφέ στην Ελλάδα, πραγματικά υπάρχουν περιοχές όπου κάθε 10 μέτρα υπάρχει και ένα ακόμα καφέ. Έτσι, όντως, για να επιβιώνουν όλα αυτά τα καταστήματα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όντως μπορεί να είναι μια καλή επαγγελματική ευκαιρία ή επιχειρηματική επένδυση το να ανοίξουμε κι εμείς ένα καφέ. Ωστόσο, θα με πείτε, ναι, okay, να το ανοίξουμε, αλλά αν υπάρχουν τόσα καταστήματα τριγύρω μας, μήπως τελικά αυτό παρά είναι πολύς ανταγωνισμός και γιατί κάποιος να επιλέξει το δικό μας. Γιατί, παιδιά, ο ανταγωνισμός ναι υπάρχει και ναι είναι καλό να υπάρχει ως ένα βαθμό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πάντα μας παρακινεί να γίνουμε καλύτεροι και καλύτερες σε αυτό που κάνουμε και στο προϊόν και την υπηρεσία που παρέχουμε. Οπότε, για να πετύχει το καφέ μας, με τα όσα διάβασα, με τα όσα είδα και μελέτησα και μίλησα και με ανθρώπους της αγοράς πάνω σε αυτό, που έχουν συγκεκριμένα πετύχει, πρέπει να κάνουμε για το καφέ μας δύο πράγματα στην αρχή. Πρώτον, το κατάστημά μας να είναι σε μια καλή τοποθεσία, εύκολα προσβάσιμη και όσο γίνεται να το βλέπει ο κόσμος, για να το μάθει και να αρχίσει να αποκτά πελάτες συστηματικούς. Αλλά σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε και το delivery σε όλες τις πλατφόρμες ανεξαιρέτως, αλλά και το ίδιο το Google Maps, για να μας βρίσκει πλέον ο κόσμος τόσο online όσο και στο κατάστημά μας. Οπότε, ναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα για να έχουμε έτσι μια σωστή τοποθέτηση του καταστήματός μας και offline και online. Και το δεύτερο, να έχουμε όσο γίνεται καλύτερο καφέ και γενικά όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορούμε σε όλα αυτά που προσφέρουμε στο σύνολο, σαν εμπειρία. Γιατί πλέον, ειδικά που η αγορά έχει ανοίξει και η ποιότητα έχει ανέβει, για να μας προτιμήσει ο κόσμος και να πάρει ή να παραγγείλει καφέ από το κατάστημά μας, πρέπει να ενθουσιαστεί. Αλλιώς θα δοκιμάσει μια φορά και μετά δεν θα ξαναέρθει. Πόσες φορές είπαμε να δοκιμάσουμε από ένα καινούριο μαγαζί που είδαμε ότι άνοιξε, και εν τέλει δεν πεινόταν. Προφανώς δεν ξαναπήραμε από αυτό το μαγαζί. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ό,τι θα κάναμε εμείς, θα κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος εκεί έξω. Αν όμως, παιδιά, ο καφές που ήπιαμε από ένα κατάστημα ήταν συγκλονιστικός, σίγουρα θα παίρναμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί τον βασικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα έχει η ποιότητα του καφέ και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε συνδυαστικά. Όπως λένε, τα εργαλεία κάνουν το μάστορα και να και η μπουμερατάκα της ημέρας. Μη σας αφήσω παραπονεμένους και παραπονεμένες. Και εδώ, παιδιά, έρχεται και δεν είναι ο σημερινός μας χορηγός, που τους έχω πραγματικά λατρέψει. Όπως αναφέραμε, η Scarlet's Coffee είναι εισαγωγέας και επεξεργαστής καφέ τα τελευταία 50 χρόνια. Έχουν σοβαρή εμπειρία στο χώρο, τεράστια εμπειρία στο κομμάτι του καφέ και με την άριστη γνώση και πείρα της συγκεκριμένης αγοράς έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει σημαντικά τους πελάτες και τις πελάτησες με τους οποίους συνεργάζεται να κάνουν το κάτι παραπάνω και να κερδίσουν την πελατεία που χρειάζεται για να πάει καλά το δικό μας καφέ πρακτικά. Έχουμε δηλαδή ένα συνεργάτη που όχι μόνο μας παρέχει άριστη ποιότητα καφέ, αλλά και μηχανήματα και καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα βήματα. Αν πάρουμε τηλέφωνο και τους ρωτήσουμε, θα είναι εκεί. Ακόμα, όπως είπαμε, μπορεί να μας προσφέρει τον εξοπλισμό, έχοντας διάφορα πακέτα για συνεργάτες. Όμως, εκεί που επανέρχομαι, παιδιά, είναι ότι η Scarlet's Coffee μας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε έναν μοναδικό custom-made blend για την επιχείρησή μας με βάση τη γευστική μας προτίμηση. Η επιλογή αυτή μπορεί να φέρει μάλιστα και τη δική μας επωνυμία, δίνοντας πρόσθετη εμπορική αξία και αναγνωρισιμότητα στο καφέ μας. Για παράδειγμα, πείτε με στα σχόλια, θα πίνετε καφέ Ιωάννα Φω? Ακόμα και που ξέρετε ότι δεν έπινα μέχρι σήμερα καφέ, αλλά αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία με έπεισε να πίνω. Θα ήταν σίγουρα ελαφρύς, εσπρέσο, με γλυκές νότες καμένου ξύλου και σοκολάτας. Και μετά θα προσθέταμε και γάλα. Ό,τι και να με λέτε, όχι, το γάλα δεν χαλάει τη γεύση του καφέ. Και ελάτε τώρα. Δεν γίνεται να μην το πιείτε αυτό τον καφέ. Δέχομαι παραγγελίες στα DM μου, παρακαλώ. Για όλα μας τα παραπάνω, αναλαμβάνει την υποστήριξη και την επιμέλεια η Scarlet's Coffee, με την ευθύνη και την εμπειρία που διαθέτει. Και βέβαια να αναφέρουμε ότι και για όποιον ή όποια θέλει, απλά να δοκιμάσει τις ποικιλίες καφέ. Μπορεί πολύ εύκολα να το κάνει ως ιδιώτης και να προμηθευτεί ό,τι καφέ θέλει από την ιστοσελίδα της Scarlet's Coffee, κάνοντας online την παραγγελία του καφέ. Όπως είδαμε, λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας το σημερινό βίντεο, το προϊόν του καφέ εμπορικά έχει τεράστια αξία και ειδικά στην Ελλάδα που πραγματικά τον λατρεύουμε και τα νούμερα το δείχνουν. Έτσι, υπάρχει αυτή η επενδυτική, θα λέγαμε, ή επιχειρηματική ευκαιρία για όποιον ή όποια θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κλάδο και με αυτόν τον τρόπο αξίζει. Και γιατί αξίζει? Γιατί πραγματικά, ξεκινώντας με τη Scarlet's Coffee, ξεκινάμε με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά το χορηγό μας, τη Scarlet's Coffee, για τα υπέροχα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να μας προσφέρει. Ελπίζω αυτό το βίντεο να βοήθησε και να έδωσε κάποιες πληροφορίες ή και ιδέες για το αν θέλουμε να μπούμε στην εστίαση. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.